Προσπαθώ λίγο να αποφορτιστώ κάπως για να μπούμε ξανά δυναμικά. Ένα τετραήμερο με δράσεις και βασικά στοιχεία τον νεανικό ενθουσιασμό και τις αξίες του προσκοπισμού πραγματοποιείται στο Βόλο με αφορμή την 35η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση και τη συμμετοχή εφήβων προσκόπων από όλη την Ελλάδα. Από νιάτα, ζωντάνια, κέφι, ρυθμό και άκρατο αυθόρμητο ενθουσιασμό κατακλείστηκε ο Βόλος για ένα τετραήμερο με αφορμή τη διοργάνωση της 35ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης που αποτέλεσε την αφορμή συνάντησης 1.300 περίπου εφήβων προσκόπων από όλη τη χώρα. Το στίγμα δόθηκε από τους νεαρούς προσκόπους από την πρώτη στιγμή στην τελετή έναρξης που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο του Βόλου. Χαρά, ολοκλήρωση, ψυχική ολοκλήρωση, γνωρίζω πάρα πολλά άτομα, περνάω όμορφα μαζί τους. Είναι μια εμπειρία ζωής, δηλαδή δεν πρέπει να τη χάσεις. Η διοργάνωση μετρά ήδη 35 χρόνια από το 1983 και κάθε χρόνο πραγματοποιείται και σε διαφορετική πόλη. Είναι δε η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στο Βόλο με ρεκόρ μάλιστα συμμετοχών. Είναι μια δράση πολιτιστικού ενδιαφέροντος, στην οποία τα παιδιά μέσα από πολλούς διαγωνισμούς μπορούν να εκφράσουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη συνάντηση εφήβων που πραγματοποιείται στην Ελλάδα με επίκεντρο τις τέχνες και τον πολιτισμό. Οι πρόσκοποι θέλουμε να κάνουμε έναν κόσμο καλύτερο, ένα καλύτερο κόσμο από ό,τι βρήκαμε. Και αυτό θα κάνουν αυτά τα παιδιά στο μέλλον σαν μελλοντικοί πολίτες. Οι δράσεις που οργανώθηκαν για το τετραήμερο αυτό ποικίλες και έχουν να κάνουν με τον κινηματογράφο, το θέατρο, τον χορό, μεταξύ αυτών και μια καινούργια δράση με την ονομασία Πρίσμα, η οποία δίνει βήμα σε ομιλητές από διάφορους χώρους να μοιραστούν ιδέες, βιώματα και εμπειρίες με σκοπό την ευαισθητοποίηση των νέων. Στόχους που έχουν βάλει στη ζωή τους, που έχουν να κάνουν με την κοινωνική αλλαγή, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τις δράσεις που μπορεί να αναλάβει ο καθένας από εμάς για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Η 35η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση, η ΠΑΠΕ όπως την λένε χάριν συντομίας, θα αποτελέσει σίγουρα άλλη μια αξέχαστη εμπειρία για τα παιδιά αυτά, για τα οποία ο προσκοπισμός είναι κομμάτι της ζωής τους.